Καλώς τους χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας, αυτή την ώρα μαζί σας, εμείς και εσείς, εσείς και εμείς, από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ και δορυφορικά στους όπου γης Έλληνες, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε, μας τιμάει η παρουσία σας. Βέβαια, δύο ώρες το πρωί εμείς σας κρατήσαμε συντροφιά, είχαμε και ένα αφιέρωμα για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε και δύο ώρες ραδιοφωνικά κάθε μέρα και μας τιμά πέντε εκπομπές κάθε εβδομάδα κάθε πρωί ζωντανά και πέντε εκπομπές κάθε εβδομάδα, κάθε μεσημέρι τηλεοπτικά. Μας τιμά η παρουσία σας και να είστε πάντοτε καλά. Τίτλος της σημερινής εκπομπής: Η μουσική δημιουργία σε περίοδο πανδημίας. Και δανείζομαι την εξής παράγραφο, για την οποία θα σας παρουσιάσω τους πρώτους εκλεκτούς καλεσμένους. Γιατί σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δυστυχία, δεν ξεχνάμε πως είμαστε μαζί. Ενωμένοι, απλώνουμε χέρια, απλώνουμε φωνές και αγκαλιαζόμαστε. Όσα χιλιόμετρα κι αν μας χωρίζουν, όσα τείχη κι αν μας εμποδίζουν, η μουσική μας θα ακουστεί. Πάμε σε τρεις νέους δημιουργούς, μουσικούς μας, για τους οποίους χαιρόμαστε που μας κάνουν υπερήφανοι. Με την αγάπη τους πρώτα για αυτό που κάνουν, με τις μουσικές σπουδές τους, εν δευτέρης, αλλά και το γεγονός ότι δημιουργούν και δεν χάνουν το θάρρος τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τις οποίες ζούμε. Ο Γιώργος Κουτσογιάννης, τον καλησπερίζω. Γεια σου Γιώργο, ο μουσικός μας. Ο Στέλιος Ιωακίμ, γεια σου Γιώργο Στέλιο, και η Ρόη Κλήτου, επίσης, και οι τρεις μουσικοί. Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχετε. Χαίρετε, γεια σας. Με αφορμή λοιπόν αυτή την πανδημία, όπου ίσως να μην έβαζε το μυαλό μας ποτέ πριν από 10 μήνες το τι θα συναντούσαμε ή πώς θα περνούσαμε ή ποιες δυσκολίες πιθανόν να υπήρχαν ή και το πώς περάσανε κάποιοι άνθρωποι διαπυρός και σιδήρου, γιατί κάποιοι από αυτούς έχασαν και τη ζωή τους, εκτός από το να περάσουν δύσκολα, οι επιπτώσεις σε όλους τους τομείς. Και στον καλλιτεχνικό χώρο και στη δημιουργία, Γιώργο, Στέλιο και Ηρώ, όπου όμως αυτό δεν σας σταμάτησε και προσπαθήσατε και κάνατε τη διαφορά, όπως και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, όχι μόνο στην Κύπρο, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου είδαμε να δημιουργούν. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση και για τους τρεις. Κάνω αρχή με σένα, Γιώργο. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαιρόμαστε που μας δίνετε το βήμα να διαφημίσουμε τη δουλειά μας και να συζητήσουμε όλο αυτό που μας κατακλείζει τον τελευταίο χρόνο. Πώς επηρέασε ως μουσικό όλη αυτή η διαδικασία? Θεωρώ ότι μας επηρέασε όλους. Δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα ή με το τι κάνεις γενικά στη ζωή σου. Σίγουρα τον καλλιτεχνικό κόσμο τον έχει επηρεάσει, θεωρώ, λίγο παραπάνω και είμαστε και οι τελευταίοι που βλέπουμε το φως στο τούνελ. Ορθόν. Ο Στυλιανός. Όπως είπε και ο Γιώργος, όλοι μας επηρεάσε, με τον έναν τρόπο ή τον άλλο. Εμάς τους καλλιτέχνες, θα έλεγα και εγώ λίγο περισσότερο, για παράδειγμα μιλώντας για ένα προσωπικά, αλλά και για άλλους καλλιτέχνες. Παγκοσμίως. Θα κλείσει την αυλή εξωτερικών, οι οποίες θα κυρωθήκαν. Δεν μπορώ να παίζω live πλέον ακόμα και στην Κύπρο. Ούτε οι πρόβες δεν είναι δυνατές. Έτσι να προσπαθούμε να προετοιμαστούμε αφού περάσουν οι διαδικασίες. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Είναι δύσκολα, αλλά όχι αξεπέραστα. Και υπάρχει η θέληση, φαίνεται άλλωστε. Η προσοχή θα πρέπει επίσης να υπάρχει. Και νομίζω ότι τίποτα δεν διήρκεσε για πάντα, ούτε και καμία πανδημία. Ίσως το ανθρώπινο μυαλό να θεωρεί ότι θα διαρκέσει μια ζωή, που ούτε και αυτό ισχύει. Οπότε τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Εγώ είμαι αισιόδοξος εκφύσεως. Ηρώ. Γεια σας. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και εσάς προσωπικά για την πρόσκλησή σας. Χαρά μου. Ο καλλιτεχνικός κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με τον οικονομικό τομέα κυρίως, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να δουλέψει, ούτε να δημιουργήσει, ούτε να δραστηριοποιηθεί. Οι μουσικές σκηνές είναι κλειστές, τα θέατρα είναι κλειστά. Δεν μπορούμε ούτε να δημιουργήσουμε, ούτε να δουλέψουμε. Μάλιστα. Πού βρισκόμαστε, σε ποια σχολή και πώς συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή και οι τρεις εννοώ, ο συσχετισμός σας. Έλα, Ηρώ. Βρισκόμαστε όλοι στη σχολή Music and Art. Είναι η σχολή που διδάσκουμε, είμαστε καθηγητές της σχολής. Χαίρομαι. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στα παιδάκια ότι είμαστε εδώ και τους περιμένουμε και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ναι, σωστά. Και σκοπός και στόχος είναι και αυτή η στήριξη των καλλιτεχνών και σε συγκεκριμένη αλλά και σε γενικότερη βάση, αντιλαμβάνομαι, και δράση, Γιώργο.
Ναι. Εμένα ξέρετε τι με στενοχωρεί πιο πολύ. Παρακαλώ. Το ότι ο πολιτισμός είναι η εικόνα της κοινωνίας μας, έχει γίνει λίγο κλισέ την περίοδο που ζούμε. Απλά το στενάχωρο είναι ότι η κοινή παγκόσμια γραμμή, και λέω παγκόσμια γιατί δεν έχει να κάνει με οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυπριακή, ελληνική, οποιαδήποτε. Ναι. Η παγκόσμια γραμμή που έχει κρατηθεί ενάντια στους καλλιτέχνες είναι είμαστε τελείως αποκομμένοι από όλα. Και δεν εννοώ μόνο από τα οικονομικά μέτρα και από το χρήμα μόνο σαν χρήμα. Έχει να κάνει με την ψυχολογική στήριξη, με το ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε σπουδαγμένοι, έχουμε τελειώσει τα πανεπιστήμια μας, έχουμε φάει ατελείωτες ώρες για να μπορούμε να παρουσιάσουμε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για να βγει ένα λεπτό ή μια ώρα κάτι από αυτό που εσείς θα δείτε. Και εν τέλει δεν υπάρχει, είναι άκρα του τάφου σιωπή από όλες τις πλευρές για τα πάντα. Αυτό είναι το πιο στενάχωρο και ούτε το χρήμα. Ούτε οι πανδημίες, εννοείται ότι οι καταστροφές υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Αρκεί, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε μια κοινή πορεία γραμμής όλοι μας. Σωστά. Αυτό. Σωστά. Και νομίζω ότι αυτό που κάνατε εσείς, και θα εξηγήσουμε ακριβώς γιατί εννοούμε, είναι αυτό που δίνει ίσως και την ανάσα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Στέλιο, ή κάνω λάθος. Το να βρεθούν μουσικοί εκτός από ως επαγγελματίες. Καθηγητές μουσικής που είστε και οι τρεις και διδάσκετε στα παιδιά να δημιουργήσετε ένα τραγούδι το οποίο ακολουθεί και το οποίο πραγματικά θα σας έδωσε και εσάς εσωτερικά κάποια δύναμη για να συνεχίσετε και θάρρος. Στέλιο. Ναι, σωστά. Γιατί η μουσική για μας δεν είναι απλά μια δουλειά. Είναι κάτι που μεγαλώσαμε, καλλιεργήθηκε μέσα μας για τα χρόνια. Είναι η ζωή μας, με άλλα λόγια. Δηλαδή, να αφήνεις κάτι πίσω εν καιρό πανδημίας είναι σαν να τα παρατάω. Εμείς προσπαθούμε να προσπαθούμε στις εκτάσεις. Κάνουμε τραγούδια και δικά μας και διασκέδασαν καθόλου. Οπότε ναι, είναι ένα μήνυμα και προς τους εαυτούς μας και προς τα μητρικούς και προς τα παιδιά ότι ό,τι και αν γίνει πρέπει να επιδιώκεις αυτό που αγαπάς. Σωστά. Θερμές ευχαριστίες στους ιδιοκτήτες διευθυντές της σχολής, η Νέφη και ο Μιχάλης Αβραάμ, και να είναι πάντοτε καλά για αυτή την αν θέλεις, καλή διάθεση που είχαν και τους ευχαριστώ για να συνδεθούμε σήμερα και να δώσουμε αυτό το καλό μήνυμα. Αλλά και αυτή τη δράση πίσω από την οποία κρύβεται όλη η προσπάθεια του βίντεο κλιπ το οποίο θα δούμε. Η Ρο έχει τον τίτλο Keeping Me Alive. Ναι. Η δράση αυτή έγινε από τη σχολή Music & Art για να μας δώσει ένα βήμα, μια ανάσα, να μας βοηθήσει, γιατί γνωρίζουν τις δύσκολες καταστάσεις που περνούμε. Έτσι. Η ιδέα ήταν ολοκληρωτικά της διευθύντριας της Νέφης. Εμείς απλά συνεργαστήκαμε σαν καθηγητές και σαν καλλιτέχνες για να βγάλουμε το αποτελέσμα που βλέπετε. Μάλιστα. Και εκεί ψηλά που ανεβήκατε, ως παραγωγή επίσης σημαντικό, έδωσε επίσης ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα. Γιατί από εκεί ψηλά τα πράγματα φαίνονται και πολύ πιο όμορφα. Το πρώτο και πρωταρχικό τραγούδι το οποίο ερμηνεύει ένας σημαντικός μουσουργός, ο κύριος Χατζής, είχε και έχει και είναι διαχρονικά απόλυτο ως δίκαιο, Γιώργο. Σωστά, σωστά, σωστά. Και σε αυτό το σημείο, όπως είπατε, γιατί όλα από εκεί ψηλά φαίνονται πάρα πολύ όμορφα, επίσης θέλω να ευχαριστήσω πέρα από τη σχολή και την Νέφη, διευθύντρια του Music & Art, θέλω να ευχαριστήσω και την εταιρεία DK, που μας φιλεξώνησε στο Lee Towers. Και δεν θέλω να το ευχαριστήσω μόνο έτσι απλά για να το πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε και πριν, να υπάρχει βοήθεια από όλες τις πλευρές. Να μας άνοιξαν τις πόρτες τους. Σωστά. Για να δείτε το όμορφο αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί μόνο έτσι είναι που έχουμε και αποτέλεσμα. Να δούμε ακριβώς αυτό. Ναι. Να δούμε, Στέλιο, αυτό το αποτέλεσμα και να επανέλθουμε για να συζητήσουμε. Παρακαλώ στους καλούς συναδέλφους στο Control. Keeping Me Alive. Και επανερχόμαστε γιατί θέλω και τις λεπτομέρειες για το συνέστημα αμέσως μετά, αλλά και όλα όσα τα τρία παιδιά πρεσβεύουν και προσφέρουν ο καθένας ξεχωριστά.
try to hold me down. So I became a soldier, built up all these walls. And now I'm climbing over this nasty beast, attempting me, oh Lord, but I am going back. You take me for a fool, that doesn't make me foolish. Told me I was wrong, I should make you ruthless. Manipulate, it's just too late, oh Lord, but I ain't going back no more. You're fueling off the flames, gonna show you what I'm made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire, this fire is keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Making hard to live, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, this fire. I try to get this weight up on my shoulders, built up on my strength. Finally taking over, complicate. I don't appreciate, oh Lord, 'cause I am going back no more. If you're in all the flames, gonna show you what I'm made of. Γιώργο, Στέλιο και Ηρώ, συγχαρητήρια.
Πραγματικά, σε όλους όσοι είχαν την ιδέα, σε εσάς που τη δημιουργήσατε, στο στόχο αυτής της επαναδραστηριοποίησης των καλλιτεχνών, αλλά και του θετικού μηνύματος που δίνετε με όλη αυτή την προσπάθεια, Στέλιο. Όντως, αν παρατηρήσει κάποιος τα λόγια του κομματιού, είναι σαν ένας εορτασμός της θέλησης του να μην τα παρατάς και να ρίχνεις πείσμα στις δύσκολες περιπτώσεις. Έτσι. Και να μας κρατάει και ζωντανούς, Ηρώ. Αυτό ακριβώς. Όπως είπε και ο Στέλιος, είναι απλά πρέπει να είμαστε δυνατοί και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και αυτό που αγαπάμε. Ποιο ήταν το συνέστημα εκεί ψηλά, Γιώργη? Για μένα ήταν πάρα πολύ όμορφο, γιατί ήταν μετά από πάρα πολλούς μήνες απραγίας. Μάλλον μετά από πάρα πολλούς μήνες απραγίας. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορούσα να βρεθώ έστω και σε, όχι σε σκηνή, αλλά τέλος πάντων δημιουργήσαμε τη δική μας σκηνή εκεί ψηλά με το Στέλιο και την Ηρώ. Και νιώσαμε για αυτά τα λίγα λεπτά ότι κάνουμε perform μπροστά σε κόσμο, πράγμα που μας έχει λείψει πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια παρουσίαση και ένα perform σε διεθνή επίπεδα. Και συγχαρητήρια σε όλους όσοι είχαν την ιδέα και για το μουσικό κομμάτι σε εσάς τους τρεις, αλλά και για τη σχολή σας, τη Music Nart, αλλά και όλη την παραγωγή και σε αυτό τον ουρανοξύστη στον ένα από τους πολλούς της όμορφης Λεμεσού, όπου τα πράγματα το βράδυ είναι μαγικά, θα έλεγα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Να σας γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα. Κάνω αρχή με σένα, Ηρώ, καθηγήτρια μουσικής και όχι μόνο, από ό,τι μου είπε ο Μιχάλης, και θεατρικού κομματιού, παράλληλα. Μουσικού θεάτρου και θεάτρου μαζί. Μάλιστα. Ταυτόχρονα είμαι καλλιτέχνης, οπότε τραγουδώ, έχω δημοσιεύσει κάποια δικά μου τραγούδια, κάποιες διασκευές. Διευθύνω το Ηρώ Twinkles, που είναι για παιδάκια. Εκεί έχω και δικά μου τραγούδια παιδικά. Στο YouTube δημιουργώ εκπαιδευτικά βιντεάκια και τραγουδάκια. Τα λες τόσο απλά, δεν γίνονται όμως εύκολα. Χρειάζονται κόπο και προσπάθεια για να γίνουν όλα αυτά και πάρα πολύ αγάπη. Κατάγεσαι από τη Λεμεσό? Ναι, ναι. Και οι γονείς? Και οι γονείς. Και οι δυο? Και οι δύο. Πώς γεννήθηκε η αγάπη για τη μουσική? Από την αδερφή μου, θα έλεγα. Η αδερφή μου είναι αυτή που διευθύνει τη σχολή Music Art. Μάλιστα. Είναι πιανίστρια, από μικρή την άκουγα να παίζει κλασική μουσική. Αυτή το ξεκίνησε όλο. Και μπράβο και σε σένα και στην Έφη και σε όλη την ομάδα. Στέλιο, σε σένα έρχομαι. Και σε ακούμε. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι το μουσικό? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι των τελευταίων χρόνων. Πρέπει να είναι παιδικό όνειρο. Σωστά. Ξεκίνησα να παίζω πιάνο από τα 6 μου, θα έλεγα, ναι. Άρχισα με κλασική μουσική, μετά αναπτυχθήκαν τα ακούσματα μου, πήγα pop, rock, μέχρι και metal, πλέον ακούω τα πάντα. Τόσο από να διδάσκω στη σχολή πιάνο και pop rock φωνητική, είμαι και συνθέτης μουσικής, έχω βγάλει το δικό μου άλμπουμ, έχω κάνει πολλές συναυλίες και Κύπρο, έχω κάνει και σε εξωτερικό. Είμαι session musician για άλλους μουσικούς, δηλαδή αν κάποιος μου ζητήσει να τραγουδήσω, να παίξω στο κομμάτι του, θα πηγαίνει μαζί μου έτσι ώστε να μου πει τι χρειάζεται, να βάλω και εγώ το στοιχείο μου μέσα στα κομμάτια τους. Νομίζω αυτά. Νομίζω ότι είναι πολλά για την ηλικία στην οποία βρίσκεστε. Είναι αρκετά. Ακούγονται, θα είπα λίγο συνοπτικά, αλλά η διαδικασία του να ηχογραφηθεί, να γίνει ένα κομμάτι, να γίνει η νήξη του, να κυκλοφορήσει, είναι... θέλει πάρα πολύ δουλειά. Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Και ο θείος mm-hmm. που σας μιλάει αυτή την ώρα ηλικιακά, έχει ασχοληθεί και αυτός με τη μουσική όταν ήταν 6, αλλά στο βιολί. Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι κόπος χρειάζεται, Ηρώ, Στέλιο, Γιώργο, για ένα μουσικό όργανο καταρχάς, για την προσπάθεια όλη αυτή την παιδική και εφηβική για να πάρεις ένα μουσικό πτυχίο, αλλά και στη συνέχεια για να το προχωρήσεις σε πανεπιστημιακό επίπεδο και να φτάσεις στο επίπεδο που είστε εσείς τώρα, όπου διδάσκετε νεότερους σας. Γιώργο. Και εγώ στο Music and Art καθηγητής, διδάσκω ηλεκτρική κιθάρα, θεωρία και μουσική τεχνολογία, όπου είναι και ένα πολύ σημαντικό μάθημα πλέον, να μπορούμε να μάθουμε να δημιουργούμε μέσω του υπολογιστή. Έτσι και εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρή ηλικία με την κιθάρα, συνέχισα με φλάουτο, πιάνο,
και άλλα όργανα τα οποία μάθα να παίζω με τα χρόνια. Είμαι συνθέτης σε soundtracks, κυρίως κάνω δηλαδή μουσική για ταινίες και διαφημίσεις και έχω και μια συνεργασία τα τελευταία χρόνια με την Ηρώ. Γράφουμε μαζί τραγούδια και originals και covers. Και εννοείται ότι και εμείς έχουμε τις μπάντες μας και παίζουμε lives και κάνουμε και sessions και όλα αυτά που κάνουμε όλη η μουσική. Και σας δίνουν οξυγόνο, εγώ θα έλεγα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Θέλω το δικό σας μήνυμα ολοκληρώνοντας, γιατί θα πρέπει να σας πω ένα. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το εξής. Είμαστε υπερήφανοι για εσάς. Και για κάθε ένα από εσάς, την ηλικία σας, είτε και νεότερο είτε και μεγαλύτερο, που προσπαθείτε να βάζει κάτω ως δημιουργός και ως καλλιτέχνης, ηρώ το δικό σου μήνυμα ολοκληρώνοντας. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα, να μείνουμε όλοι δυνατοί. Θα περάσει σύντομα όλο αυτό και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε με αγάπη. Στέλιο. Υπομονή και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπούμε. Γιώργο. Το ίδιο πράγμα. Η τέχνη ήταν, είναι και θα είναι εδώ αφού περάσουν τα πάντα. Και όχι μόνο η τέχνη. Υπομονή για όλους, υγεία και όλα θα πάνε καλά. Θερμές ευχαριστίες για τον χρόνο σας. Και πάμε πού. Πάμε στην όμορφη Κέρκυρα. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία συνεχίζεται σε ό,τι αυτή τη μουσική δημιουργία εν περίοδο πανδημίας, η όμορφη Κέρκυρα συνεργάστηκε με τη Λευκωσία. Και είχαν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και εξηγούμε. Η καλή συνάδελφος η Μαρίνα Χαραλάμπους στο μουσικό τμήμα της δισκοθήκης μας, της Πάλε Ποτέ, η οποία έχει μουσικές σπουδές και προσφέρει για δεκαετίες στο Ρεθονικό Ίδρυμα Κύπρου για τις γνώσεις της, ήρθε σε επαφή με την Ιωάννα Βλάχου, μια γυναίκα η οποία υπηρετεί τη μουσική για πάρα πολύ χρόνο, αγαπάει, είναι απόφυτος και ψυχολογίας, είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει την καλή του διάθεση. Την έχουμε στο Skype και τη χαιρετούμε. Ιωάννα Βλάχου, καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Γεια σας. Χαιρετώ. Όλα καλά. Καλησπέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Και τα δύο νησιά σήμερα ανταμώνουν, Κύπρος Κέρκυρα, γιατί αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Ναι. Και χαιρετισμούς σε όλη την όμορφη Κέρκυρα και να είστε πάντα καλά. Είχαμε την ευκαιρία να συνδεθούμε. Μια μικρή διόρθωση. Ναι. Έχω τελειώσει κλασικό τραγούδι και όχι ψυχολογία. Ναι, ναι. Είχα λάθος σημείωση μπροστά μου, θα το διόρθωνα μόλις τώρα. Και πραγματικά. Πώς έτυχε να γίνει όλη αυτή η συνεργασία και να συναντηθείτε μαζί με τη Μαρίνα εδώ στη Λευκωσία για να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θα δούμε στη συνέχεια, Ιρώ. Εμείς καταρχάς κάναμε το αδύνατο, ναι, και μειώσαμε τα χιλιόμετρα, ναι, και τα ενώσαμε με νότες και με μελωδίες. Ναι. Γνωριστήκαμε με τη Μαρίνα διαδικτυακά ως και οι δύο μουσικοί. Της άρεσε πάρα πολύ, της έκανε εντύπωση η νέα μου δισκογραφική δουλειά, τα Κρυμμένα. Μάλιστα. Και με ρώτησε πώς σε περίοδο πανδημίας βγήκε αυτό το CD. Ήταν λίγο δύσκολο να το βρει, της έδωσα πληροφορίες και τελικά είπαμε η γνωριμία μας να μην μείνει μόνο εκεί, σαν απλό μήνυμα, σαν απλό τηλεφώνημα. Και τι έγινε. Αλλά να προχωρήσει. Πώς προχώρησε. Και να ενώσουμε τις μουσικές μας. Ναι. Και η Μαρίνα, η Χαραλάμπους, η αξιέπαινη μουσικός πιανίστας και συνάδελφός σας, μου έστειλε ένα ωραίο βίντεο από ένα αφιέρωμα του Χατζηδάκη που έκανε, το «Μην το ρωτάς στον ουρανό». Mm. Και εγώ με τον συνεργάτη μου εδώ στην Κέρκυρα, τον Νίκο τον Βλάχο, τον σκηνοθέτη, το κάναμε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Εγώ τραγούδισα πάνω σε αυτό το βίντεο και έτσι ανταμώσανε οι μουσικές μας και βγάλαμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ουσιαστικά η Μαρίνα τη Λευκωσία σου έστειλε τη μουσική και εσύ τραγούδισες από την Κέρκυρα, το μαζέψατε σε ένα βίντεο και έχουμε το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα. Να το δούμε. Να το δούμε και μετά θα πούμε τη συνέχεια. Αυτά είναι τα καλά της καραντίνας και της συνάντησης μέσω κορονοϊού. Παρακαλώ, η καλή συνάντηση στο κοντρόλ. Μας πήρε ο πόνος.
μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Συγχαρητήρια, Ιωάννα. Συγχαρητήρια στη Μαρίνα. Να είστε πάντοτε καλά, να δημιουργείτε. Ευχαριστούμε. Η αγάπη σου... μια εξαιρετική μουσική. Η αγάπη σου, ναι, μια εξαιρετική μουσικό σίγουρα. Και καλή συνάδελφος. Και η αγάπη σου για τη μουσική πάει πολλά χρόνια πίσω, έτσι δεν είναι, Ιωάννα? Τώρα σχεδόν 30. Έχω ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρή μουσική. Τα τρία σχεδόν. Και συνεργασία και με πολλούς σημαντικούς και καταξιωμένους δημιουργούς μέχρι τώρα στη μουσική σου πορεία, διαβάζοντας και μαθαίνοντας για να κάνω την προεργασία. Η Ιωάννα,
Το απόφυτο ψυχολογίας το είχα σημειωμένο, δεν αφορούσε ναι μεν εσένα, αλλά δεν και τόσο πολύ λάθος, γιατί αυτό αφορά στην κόρη σου, έτσι δεν είναι? Ιωάννα, μ' ακούς? Έχω μια κόρη στα 24, τώρα μάλλον κοντεύει να τελειώσει, τώρα σχεδόν απόφυτος. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Είχα την τύχη και την τιμή να είμαι μια μητέρα που έγινε από νωρίς μητέρα και έτσι χαίρομαι τώρα στα καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και παρά τα όποια προβλήματα μπορεί να σημειωθούν στην πορεία μας, το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να περάσουμε στην αντίπερα όχθη ή στην άλλη πλευρά και να δούμε και τη ζωή με διαφορετικό μάτι, Ιωάννα. Ίσως για να εκτιμήσουμε και αυτά τα οποία έχουμε. Είναι καλύτερα ο γονιός να είναι μικρό, γιατί τώρα μπορεί σε αυτή την ηλικία που πραγματικά εγώ είμαι σε μια δημιουργική ηλικία, μπορεί να αποδώσει και να κάνει πράγματα που ίσως νωρίτερα δεν είχε μπορέσει να τα κάνει. Σωστά. Αρκετά βίντεο κλιπ στο YouTube έχω εντοπίσει και πολλές συνεργασίες. Η τελευταία μουσική σου δημιουργία είναι ήδη γεγονός. Έχω εντοπίσει και εκεί αρκετή πορεία και πολλά καλά τραγούδια. Τι είναι αυτό που είναι σε κάνει? Τα κρυμμένα, κυκλοφορούν πρόσφατα. Μάλιστα. Από το Σεπτέμβριο. Τι είναι αυτό που σε κρατάει και δημιουργείς και δεν τα βάζεις κάτω, έστω και με αυτή την περίοδο της πανδημίας, όπου ίσως ψυχολογικά καμιά φορά να μην έχουμε και τόση πολύ εσωτερική δύναμη, Ιωάννα? Καταρχάς, ο μουσικός έχει μέσα μία έμφυτη δημιουργία και αν αγαπάει αυτό που κάνει και ίσως είναι και τυχερός και το έχει και ως δουλειά στο μέλλον, έχει την τύχη να ασχολείται μόνο με αυτό. Σωστά. Είναι τόσο δυνατό το συνέστημα στο να προσφέρει στον συνάνθρωπο και να τον κάνει να ξεχνάει όταν έρχεται να δει το θέαμά του, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι χορευτής, είτε τραγουδιστής. Και έτσι αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο δυνατό συνέστημα που είναι αδύνατο να φύγει, είτε είμαστε σε μία άλλη περίοδο, είτε είμαστε σε μία περίοδο όπως ζούμε τώρα, που στην περίοδο πανδημίας είναι για όλους πρωτόγνωρο. Ναι. Και όλοι προσπαθούμε να βρούμε τρόπο επικοινωνίας. Και τελικά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και τα έχουμε καταφέρει. Τώρα, εγώ με τη Μαρίνα, που δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, εγώ είμαι στην Κέρκυρα και είναι στην Κύπρο, καταφέραμε και ενώσαμε την τέχνη μας. Αυτό είναι ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Όπως τα παιδιά που είδα πριν στο ρεπορτάζ που κάναμε. Την όμορφη Λεμεσό. Σωστά. Επίσης. Ναι, ναι. Άρα, και θέλω λοιπόν να συγχαρώ και εσάς, κύριε Λουκά Χαμάτσο, γιατί το θέμα της εκπομπής πραγματικά δεν το έχει αγγίξει κανένας μέχρι τώρα με τόσες λεπτομέρειες και στη δική μας εδώ την ελληνική τηλεόραση. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, λίγο, ξέρετε. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια είναι εκεί, είναι έξω, γίνεται, οι άνθρωποι προσπαθούν. Θα ήταν καλά να δίνουμε αυτό το βήμα. Τουλάχιστον η αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ένα μέρος της οποίας είναι και αυτό, είναι πολύ πιο προσεκτική σε αυτό το τομέα. Κυρία και εγώ προσωπικά, σαν Ιωάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αγαπάω πολύ την Κύπρο. Το Νοέμβριο είχα μια πρόταση και έκανα μια ωραία συνέντευξη στο Downtown, στο δικό σας της Κύπρου, με αφορμή τα κρυμμένα, το νέο μου CD. Και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθω να σας τραγουδήσω. Και εμείς. Και θα χαρούμε να έρθεις να τα πούμε και εδώ στο στούντιο. Αγαπάμε την Κύπρο. Και να είσαι πάντοτε καλά, για να κάνουμε και μια κουβέντα. Θα είναι στα σχέδιά μου. Θα μεταφερθούμε οπτικά, Ιωάννα, και στην όμορφη Θεσσαλονίκη, που είναι και το επόμενο βίντεο κλιπ, οπτικοποιημένο, είναι η Βεγγέρα. Άδεια όμως Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνομαι ότι έγινε την περίοδο επίσης εγκλεισμού. Το CD μας τελείωσε το Μάρτι, όλες οι ηχογραφήσεις που γινόταν στην Αθήνα. Ήθελα να κάνω το βίντεο κλιπ με αφορμή του στιχουργό μας. Ο στιχουργός είναι ο Τριαντάφυλλος Σοκοτόπουλος που γράφει το στίχο και στα 10 τραγούδια. Μάλιστα. Ο οποίος κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και ήθελα ένα βίντεο κλιπ να το κάνω εκεί για να το κάνουμε έτσι δώρο όλοι οι συνεργάτες. Η μουσική υπογράφει ο Ρέγκο Τσούκαλη σε αυτό το κομμάτι και στα δύο από τα 10 ο Κωνσταντίνος ο Κατομέρης. Θέλαμε να βρούμε την πλατεία Αριστοτέλους άδεια. Βέβαια δεν δυσκολευτήκαμε πολύ γιατί η περίοδος αυτή ήταν στην καραντίνα. Όπως λέει και ο στίχος στη Βεγγέρα, τώρα ανταμώνει και η τέχνη μας αλλιώς στις λαμβασμένες τις ανθρώπινες ημέρες. Ευχαριστώ. Γι' αυτό έχουμε μια παράξενη Βεγγέρα. Πάρα πολύ για αυτά τα θετικά μηνύματα που μας έδωσε στη θετική σου ενέργεια και διάθεση. Σε χαιρετώ από τη Λευκωσία, τους χαιρετισμούς στην όμορφη Κέρκυρα και θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος, και εδώ στο νησί. Σε χαιρετώ, Ιωάννα. Είναι χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου. Καλή συνάντηση στο Control, παρακαλώ.
μάτια από το σπίτι μας γνωστά. Η εποχή θυμίζει μαύρη καλημέρα. Και αδελφών είμαι στα μάτια μας μπροστά. Όλη η γη σε μια παράξενη δεκέρα. Στο φίλτισέ να μου τα σάκι, κρυμμένοι στίχοι και ζορπάδες. Φυσάνε μέσα το υδράκι οι καπνισμένες μας αράδες. Στο φίλτισέ να μου τα σάκι, κρυμμένοι στίχοι και ζορπάδες. Του υδεράκι και οι καπνισμένες μας παράδες. Τώρα στα δίπλανα μπαλκόνια έχει φως και οι πλατείες είναι άδειες θυγατέρες. Μας αλλιώς στις λανθασμένες τις ανθρώπινες τις μέρες. Στο φιλτισένιο μου τα σάκι, κρυμμένοι στίχοι και ζορπάδες. Φυσάνε μέσα του υδράκι και οι καπνισμένες μας αράδες. Στο φιλτισένιο μου τα σάκι, κρυμμένοι στίχοι και ζορπάδες. Φυσάνε μέσα του υδράκι και οι καπνισμένες μας αράδες. Όλα σε μια συντονισμένοι πάντα στο πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του Ρίκη, είναι η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας», τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Αυτή η μουσική δημιουργία σε περίοδο πανδημίας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε μαζί μας, για μηνύματά σας. Μας τιμά το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την προσπάθεια που γίνεται με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι σε σχέση με αυτούς που δημιουργούν καθημερινά σε αυτό το επίπεδο. Και θα ολοκληρώσουμε με μια άλλη ομάδα μουσικών. Αυτή τη φορά για μια λεμονανθούσα, για μια βουβή πόλη, για την όμορφη κατεχόμενη Αμοχωστό μας. Τίτλος του επόμενου βίντεο κλιπ «Μίλα μου». Το εμεινεύει η Στέφανη Κρασά. Την χαιρετώ στην άλλη γραμμή του Skype. Στέφανη, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Σε ευχαριστώ για το χρόνο. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Και αλήθεια, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ και να είσαι πάντοτε καλά. Και δίπλα μας ακριβώς και ένας εξαιρετικός μουσικός, ένας άνθρωπος που αγαπάει αυτό που κάνει, βέβαια έχει και πίσω του όλη αυτή την ιστορία και την πορεία, τη μουσική της οικογένειάς του. Είναι ο Αλέξης Μελετίου. Αλέξη μου, σε χαιρετώ. Γεια σας. Έλα Αλέξη μου, σε βλέπω. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια στο θέμα της εκπομπής σου το σημερινό. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ για τη διάθεση που είχατε να συμμετέχετε και να ολοκληρώσουμε μαζί με εσένα και τη Στέφανη την εκπομπή μας. Αλήθεια, πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιδέα, Στέφανη? Θα έλεγα ότι δημιουργήθηκε εντελώς τυχαία. Είχα την ευχαρίστηση να ξανασυναντηθώ με τον καλό μου φίλο τον Αλέξη Μελετίου μετά από πολλά χρόνια, ναι, που είχαμε ξαναβρεθεί μουσικά, είχαμε φτιάξει δύο τραγούδια τα οποία μετά είχαν συμπεριληφθεί στον δίσκο μου. Μάλιστα.
Και όταν ο Αλέξης ήρθε στην Κύπρο, γιατί λείπει χρόνια στο Σικάγο, είπαμε ότι ήταν ομόφωνο, ότι πρέπει να ξαναφτιάξουμε μουσική. Μάλιστα. Αυτή μας η διάθεση συνέπεσε χρονικά με τα τελευταία γεγονότα, με το άνοιγμα της περίπλης της πόλης του Αμοχώστου, της παραλίας της Αμοχώστου, ναι. Ναι. Και εμπνευστήκαμε από αυτό το... Δεν ήταν τυχαίο όμως, γιατί έχεις καταγωγή από την Αμόχωστο, έτσι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Οι γονείς του Αλέξη και η μητέρα μου εμένα είναι από την Αμόχωστο. Μάλιστα. Και αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα, αν θέλεις. Κάποιον άλλον που προσπάθησαν να κάνουν και ένα πικνίκ, Αλέξη. Ο Αλέξης. Δεν ακούω τον Αλέξη, παιδιά, στο κοντρόλ. Ήταν πολύ λυπηρό το γεγονός αυτό της Αμοχώστου. Και μιλώντας με πολλούς αμοχωστιανούς, όπως και ο πατέρας μου που είναι από την Αμόχωστο, αλλά και διάφοροι άλλοι φίλοι, ένιωσα και εγώ και η Στέφανη μια έτσι μια τεράστια θλίψη, αλλά ταυτόχρονα και ένα τεράστιο θυμό. Και αυτά τα δύο τα συναισθήματα τα ένιωθα πάρα πολύ έντονα με το που είχα πίσω στην Κύπρο. Όχι μόνο από τους αμοχωστιανούς, από όλους τους πρόσφυγες. Και γενικά από όλη την Κύπρο, τα τελευταία γεγονότα με την πανδημία, με την οικονομία και όλα αυτά, προκαλεί θλίψη και θυμό συνάδελφο. Όποιος δεν ξέρει και πού θα βγει. Ναι. Ναι. Και αυτό προσπάθησα μέσα στην ενορχήστρωση να το δώσω με το δικό μου τρόπο, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Ένα θλιμμένο ζευγό. Ταυτόχρονα όμως, όπως θα το ακούσεις και εσύ, με τις ηλεκτρικές κιθάρες και αυτά, βγαίνει και κάποιος θυμός. Μάλιστα. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τη Στέφανη μετά από τόσα χρόνια που έλειπα στο εξωτερικό. Και μας δόθηκε ευκαιρία έτσι μέσα από την πανδημία να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα, Λουκά, πιστεύω, είναι η δημιουργία. Έτσι. Δηλαδή, τη δημιουργία δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς με τίποτα, καμία δύναμη στον κόσμο. Και να που με αυτή την πανδημία έφερε ο δρόμος τον Αλέξη στην Κύπρο. Ναι, αναγκαστικά πια, λόγω των συνθήκων, όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, ναι, δημιουργούσες και δημιουργείς, για να συναντηθείς και πάλι με τη Στέφανη και να κάνετε αυτή τη δουλειά. Όπως το λες. Να παρακολουθήσουμε παρακαλώ το βίντεο κλιπ και να επανέλθουμε. Θερμές ευχαριστίες στον Τάσο Δημητριάδη, τον καλό συνάδελφο, για τα πλάνα τα οποία διέθεσε. Σε μουσική Αλέξη Μελετίου, στίχη Στέφανη Κρασά, ηχογράφηση Studio 1163, σκηνοθεσία Πάμπος Χαραλάμπους και φωτογραφία Γιάννης Χατζάκης. Η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Για εκείνες τις στιγμές
γέμισε με σάλες εποχές. Στη γνώριμη γειτονιά μου, την έρημη εκκλησιά μου, στο φάληρο συντροφιά μου σε ζητώ. Σε είδα πάλι στον ήρω μου πονεμένη, λεμόναχθου σαν οκυρά μου σκλαβωμένη. Να σε δω, Λευτερή Καρτερό. Μπροστά στα σύνορα ένα στήμα θα υψώσω, δεν σε ξέχασα, θα έρθω να σε λυτρώσω. Σπίτι μου να διαβώ λαχταρό. Και βέβαια ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, αν δεν κάνω λάθος, δεν ζήσατε την Αμόχωστο. Ωστόσο, τη ζήσατε μέσα από τις εμπειρίες και τις μαρτυρίες των γονέων, των παππούδων, των γιαγιάδων, Στέφανη. Ναι. Εγώ από ανέκαθεν άκουγα, απολαμβάνοντας βέβαια τις ιστορίες της μαμάς, μάλιστα, της γιαγιάς, των θείων μου, ναι, και τις παρακαλούσα να μου διηγηθούν για την Αμόχωστο, και αυτό εκφράζουν και οι στίχοι του τραγουδιού μας. Μίλα μου, πες μου για την Αμόχωστο. Μάλιστα. Και να σε δω, Λεύτερη Καρτερό, είναι και η ευχή όλων μας. Ναι. Και θα πρέπει να είναι άλλωστε. Η Στέφανη σήμερα, με τι καταπιάνεται? Η Στέφανη σήμερα κάνει κάποιες εμφανίσεις, όταν δεν υπάρχουν περιορισμοί βέβαια, επιλεκτικά. Παράλληλα, η οικογένεια, η δουλειά, αυτά. Ποια είναι η κυρία σχολεία? Ασχολούμαι με τουριστικά. Μάλιστα. Αλλά η αγάπη για τη μουσική παραμένει. Η αγάπη για τη μουσική δεν πεθαίνει, και αυτό θα έλεγα. Και θέλω να συγχαρώ και τους συναδέλφους που δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να δημιουργούν και να εκφράζονται, ναι, μέσα από τη μουσική, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και με όλα τα προβλήματα. Αν και θα πρέπει να πούμε, ακριβώς, ότι υπάρχουν και χειρότερα, ωστόσο δεν λαμβάνουμε ως μέτρο σύγκρισης αυτό, για να μην σταματήσουμε ποτέ και να ελπίζουμε και να δημιουργούμε, Αλέξη, έτσι δεν είναι? Γιατί τα πράγματα μπορεί να σε έχουν φέρει σε αυτό το μικρό νησί, χαίρεσαι από τη μια. Η προσφορά και η πορεία σου σημαντική και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζεις και εργάζεσαι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψεις σε κάποια φάση σύντομα. Σίγουρα, ναι, εγώ όταν τελειώσουν όλα αυτά, η γυναίκα μου έχει μείνει πίσω, είμαι εδώ μόνο με τα δυο μου τα παιδιά. Τα έφερα να λίγη κουλτούρα, να μάθουν καλύτερα την τότα, να πάτε σχολείο εδώ, να τελειώσει η σχολική χρονιά. Αν όλα εντάξει, τα λογικά θα επιστρέψω. Πρώτα ο Θεός. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ, Λουκά. Ναι, σωστά. Εντάξει. Είναι και αυτό. Άμα μπουν σε μια τάξη όλα αυτά και υπάρχει ο έλεγχος, νομίζω ότι όλα τα άλλα θα είναι πολύ πιο εύκολα, Αλέξη. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Η δημιουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες και η προσφορά, θα θέλαμε να ακούσουμε, αν έχεις την καλοσύνη. Η δημιουργία, βέβαια, συνεχίζω σαν συνθέτης, σαν ενορχιστωτής. Κάνω διάφορες δουλειές και παραγωγές, αυτό δεν σταματάει. Τα τελευταία 7 χρόνια έχω
καταπιαστεί με τη διδασκαλία. Έχω μια μουσική σχολή και μέσα από τους μαθητές μου δημιουργώ διάφορα groups, διάφορα ensembles. Υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλς εκεί στο Σικάγο, στο Ιλινόι γενικά. Προσπαθώ να βάλω τα παιδιά να αποκτήσουν την live εμπειρία, να μην είναι μόνο το μάθημα στο σπίτι, αλλά να μπορέσεις να πάρεις αυτό το μάθημα, να το βγάλεις έξω. Προτρέπω τα παιδιά να γράφουν τη δικιά τους μουσική, τους βοηθάω στη δημιουργία. Το έχεις φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός, ότι όλοι μας διδαχτήκαμε τη μουσική, αλλά έπρεπε να φτάσουμε σε κάποια ηλικία για να μπορέσουμε να βγούμε προς τα έξω, να ψάξουμε τα παιδιά κάπου ζωντανά. Εγώ προσπαθώ να τους το δώσω ταυτόχρονα αυτό, για να αποκτήσουν την εμπειρία που τους χρειάζεται. Κάθε επιτυχία και στους δύο, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τη δημιουργία και τη μουσική σας προσφορά και ο Θεός να σας δίνει δύναμη και να είστε πάντοτε καλά, Στέφανη. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ήταν τιμή μου. Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Οι καλοί συνάδελφοι Άνδρεα Αγγελίδου και Γιώργος Ζαχαριάδης στη σκηνοθεσία σήμερα, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας κάνετε συντροφιά. Μας τιμά. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα από το RIC 2 αυτή τη φορά και από το RICSAT. Θα τα πούμε αύριο, ραδιοφωνικά, 2 ώρες, ραδιόφωνο 8 με 10, στο πρώτο πρόγραμμα και στη συνέχεια άλλη μία ώρα τηλεόραση. Για χαρά!